Αυτή την κουβέντα έκανα εχθές. Σε είδα. Α, το είδες. Ναι, ναι. Και υπάρχουν λοιπόν, πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τι χάνονται μέσα στα τόσα κακά που συμβαίνουν πω, και δεν παίρνουν το χώρο που τους αναλογεί. Δεν μας αφορά ο πολιτισμός γι' αυτό. Δεν μας αφορά ο πολιτισμός. Αν μιλήσουμε για τον πολιτισμό, γίνονται τρομερά επιτεύγματα. Είμαστε μια χώρα που έχει πολλά θέατρα, έχει πολλές σκηνές, βρίσκεται ο λαός. Ναι, είμαστε και μια χώρα που είμαστε πολύ πικραμένοι. Ναι, αλλά κοίταξε, την επιδιώξαμε λίγο την πίκρα. Αλλά πλέον η πίκρα βγαίνει σε θυμό τώρα. Και όλοι μαζί. Ναι, βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της δημιουργίας. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα πρέπει να κλείσουμε λίγο τα αυτιά μας στο τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για μας και να δούμε τι κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας και για τον άλλον και για το δίπλα και για τον παραδίπλα. Να φύγουμε από το στενό κύκλο της οικογένειας και της ιδιοκτησίας και να μπούμε στη δημιουργία. Εγώ δηλαδή δεν περιμένω από την κυβέρνηση, δεν περιμένω από το κράτος. Το έχω ζήσει το κράτος, το έχω αντιληφθεί, το έχω αισθανθεί. Δεν μου κάνει τίποτα το κράτος αυτό. Οπότε δεν περιμένω τίποτα από αυτό. Γιατί να περιμένω από το κράτος? Από αυτό το συγκεκριμένο ή και από το συγκεκριμένο κράτος που ήταν πριν από 10 Όχι, χρόνια ή 20 χρόνια? Λέω το κράτος πέρα χρόνια. Από την κυβέρνηση. Πέρα από την κυβέρνηση. Ναι, βέβαια, το κράτος, φυσικά το κράτος, ανύπαρκτο. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπεις? Η κυβέρνηση, κοίταξε να δεις. Είναι, το άκου. Το μεγάλο κακό έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τελεία. Καλά, δεν φταίει, ήταν και πιο πολλά τα χρόνια. Δεν φταίνε τώρα αυτοί, είναι ένας ο χρόνος. Ναι, να σου πω. Δεν φταίνε αυτοί για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο απαιτούμε από αυτούς. Δεν έχω καμιά ιδεολογική ταύτιση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής κάθε φορά που μου δίνετε βήμα να τα λέω. Δεν φταίνε αυτοί. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι άλλα περιμέναμε και άλλα. Γιατί περιμέναμε άλλα? Γιατί άλλα ακούγαμε. Ναι. Εγώ, ας πούμε, απαντάω σατυρικά σε αυτό. Ναι. Έρχεται, κάνω ένα νούμερο που λέω, τραγουδάω. Άλλα θέλω και άλλα κάνω. Πώς να σου το πω. Έρχεται μια κοπέλα μου λέει, μάλα μας. Λέω, όχι, Τσίπρας. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι απαντάς σε αυτά, αλλά δεν μπορεί να πετάξεις όλα. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Εγώ είμαι στη φέρμα τώρα. Δηλαδή. Βλέπω, παρακολουθώ. Νιώθω τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Συμβιβάστηκαν οι άνθρωποι με αυτό. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊστές. Δεν θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊστές. Καλά να πάθουμε. Όλοι δεν λέγανε, πρόσεξε, μη φύγεις, κάνε τα πάντα, δώστα όλα, στήσου, προκειμένου να μείνουμε στην Ευρώπη. Έχουμε στηθεί και γίνεται όταν στείνεσαι αυτό που γίνεται. Σκάσε μου για ένα χαμόγελο. Όχι, να σου πω. Γιατί θέλω, όταν γίνεται αυτό που γίνεται, να το εισπράττω και με χαμόγελο. Βεβαίως. Βεβαίως. Κατάλαβες. Να μας μείνει τουλάχιστον η γλύκα. Έχουμε. Α, ναι. Δεν μένει. Όταν είναι βεβαιασμένο το πείδημα, δεν μένει η γλύκα. Η γλύκα είναι όταν υπάρχει συνείδηση. Και βέβαια, δεν αποσπάσαμε και το σεβασμό που θα έπρεπε να έχουμε αποσπάσει από τους Γερμανούς. Ευτυχώς τώρα, με τη στάση των Ελλήνων και κυρίως του ελληνικού λαού, να αισιοδοξία. Συμπεριφορές στους πρόσφυγες. Ήρθε η Βανέσα Ρεγκρέιβ. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας. Όλος ο κόσμος μιλάει για μας. Να, καλή είδηση. Στην επιστήμη υπάρχουν, στο μαθηματικό χώρο, στην αστροφυσική οι Έλληνες σκίζουν, στον πολιτισμό σκίζουν. Γεννώνται πράγματα, δεν μου λέει κανείς γιατί. Γιατί δεν έχουν πολιτισμό. Ούτε η κυβέρνηση μίλησε για πολιτισμό. Νέο παιδί ο Τσίπρας, με ωραία φυσιογνωμία και εκπέμπει κι αυτός. Για τον πολιτισμό, τον ακούσετε να μιλάει σε μια χώρα που τον γέννησε.